Καλησπέρα κύριε Αποστολίδη. Καλησπέρα κύριε Πετρουλάκη. Τι κάνουμε? Πενθούμε. Αυτό είπα και εγώ στον πρόλογο. Ότι είναι μια μαύρη μέρα για την Ορθοδοξία μας. Από εκεί και πέρα όμως, τι γίνεται, πώς θα βλέπετε τα πράγματα? Και... Κοιτάξτε, το κακό είχε ξεκινήσει εδώ και μερικά χρόνια. Που κάναμε τις παραστάσεις στην Μιξέλες, πήραμε επίσης καταδίκες με την Αγία Σοφιά Τραπεζούντος. Ναι. Η οποία μετατράπηκε και αυτή σε τέμα. Μάλιστα. Στη Ζαμή. Στην Τραπεζούντα. Από τότε ξεκίνησε. Ναι, έχει μια πενταετία σχεδόν. Ναι. Που χτυπάει αυτό το βιολί ο Ερντογάν. Τώρα τι να σας πω, να νιώθω και περήφανος. Γιατί δεν έχουν τίποτα άλλο να αναδείξουν και προσεύχονται στο Θεό τους μέσα από την Αγία Σοφιά. Ναι. Αυτό απορώ πως το κάνουν. Προσεύχονται στο Θεό τους κάτω από τα βλέμματα της Παναγίας και του Χριστού. Στον Τρούλο και των υπολείπων αγιογραφιών. Ναι. Κοιτάξτε, πάντα ήταν ένας βάρβαρος λαός. Λένε οι διεθνιστές ότι οι λαοί και τα λοιπά και τα λοιπά και να ζήσουν ελληνικά. Είναι βάρβαρος λαός, τι να κάνει. Είναι βάρβαροι. Το είδαμε και το βλέπουμε παντού. Από την Κύπρο που την έβαψαν στο αίμα, τα ίδια που κάνουν σήμερα στη Συρία, αυτά που ενδεχομένως κάνουν στη Λιβύη, αλλά εκεί τους έσχασαν τη γραβάτα οι Γάλλοι, νομίζω. Οι Αρμένοι ξέρουν τι τράβηξαν από αυτούς. Υπάρχει και ολόκληρο μνημείο. Δεν μπορεί κανείς να μην παρασυρθεί, αν θέλετε, και σε εθνικιστικές κορώνες, αν και δεν έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι κάνουν αυτοί. Από τ' άλλο, τι να πω, ό,τις βαρβαρότητος, ναι, της ανοησίας, περιμένουν χιλιάδες μουσουλμάνοι να προσευχηθούν πού, στην Αγία Σοφιά, δεν σας ακούγεται τρελό? Ναι, ναι. Παλαβώ, αυτοί οι άνθρωποι να μην έχουν, που έχουν τη Μέκα και τη Μεδίνα ως ιερούς χώρους, που έχουν 150.000 τζαμιά, να προσευχηθούν, να θέλουν στην Αγία Σοφιά. Αυτό δείχνει ότι είναι βάρβαρο αυτό το κράτος. Έχουμε έναν φασίστα ψυχοπαθή, που λέγεται ο Ερντογάν, ο οποίος για τους δικούς του λόγους θέλει να αναδείξει αυτόν μεγαλύτερη μορφή του Μουσταφά Κεμάλ. Ναι, ναι. Και κάνει τα πάντα. Ναι, και το γύρισε. Δεν υπάρχει Μουσταφά Κεμάλ για αυτόν αυτή τη στιγμή. Υπάρχει Μουάμεθ, ο πορθητής. Ένας αυτός που άλωσε την Κωνσταντινούπολη και ο Ερντογάν πια. Το γύρισε στο 1453. Λοιπόν, ο άνθρωπος βρίσκεται σε παράκρουση σε ό,τι αφορά αυτά. Αλλά σύντομα έρχεται η ώρα του. Τι ώρα του? Θεύω ότι έρχεται η ώρα του σύντομα. Παραπάνω δεν θέλω να σας πω. Μάλιστα. Το ονομάσανε Μεγάλο Τζαμί Αγία Σοφία. Απίστευτο. Αγία Σοφιά. Μεγάλο Τζαμί Αγία Σοφιά. Απίστευτο. Δηλαδή, ναι, το όνομα δεν το αλλάξανε. Δεν μπορεί τζαμί να αλλάξει. Τζαμί Αγία Σοφιά. Ναι, ναι, ναι. Μεγάλο Τζαμί. Έτσι το ονομάσανε. Ναι. Τζαμί και Αγία. Δεν γίνεται. Πώς γίνεται? Δεν υπάρχει. Λευκός Άραπς. Ακριβώς κάπως έτσι. Και επίσης λένε ότι κάποιες ώρες της ημέρας στη διάρκεια των προσευχών θα μπαίνουν οι κουρτίνες εκείνες που είναι απαράδεκτες και από πλευράς, μόνο που τις είδες, ας πούμε, μόνο που τις βλέπεις, λες τι είναι αυτό που κάνετε. Κακοτούρκικη κακοβουστιά, kids. Τσαντήρι, κανονικό το κάνανε. Και επίσης μετά λέει όταν θα πηγαίνουν κάποιοι τουρίστες, ποιους τουρίστες να πάει ήδη, και πολύ καλά έκανε και μπράβο του ο ταξιδιωτικός οργανισμός Ορπίδης. Λέει ότι τέλος οι εκδρομές στην Κωνσταντινούπολη μέχρι να ξαναγίνει η Αγία Σοφιά μνημείο. Δεν ξέρω. Εδώ έχω κάποιες αισθάσεις. Για ποιο πράγμα? Όχι, λέει για το μνημείο. Δεν θέλει να πάει κανείς. Εσείς θέλετε να πηγαίνουμε στις επισκέψεις στην πόλη. Ναι. Εσείς λέτε έχω να πηγαίνουμε. Έχω κάποιες αισθάσεις και κάποιες σκέψεις, τις οποίες θέλω να τις μοιραστώ μαζί σας. Ναι. Εκεί, όπως ξέρετε, είναι η κοιτίδα μας. Είναι το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Και ο Άγιος Γεώργιος. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Αρχικά. Με τις υπόλοιπες εκκλησίες. Εντάξει. Και του Μπαλουκλή και όλες τις εκκλησίες που έχουν. Ναι, ναι, ναι. Εκεί ο Πατριάρχης μας χρειάζεται να δίνουμε παρουσία και μαρτυρία.
αυτό δεν σημαίνει ότι θα ταξιδεύουμε στην πόλη για να πάμε στο Καπαλίτσα Σι μετά τον Άι Γιώργη και να τους αφήνουμε τα λεφτά μας. Ναι. Αλλά ο Πατριάρχης και το Πατριαρχείο χρειάζεται την παρουσία μας. Χρειάζεται τη μαρτυρία μας. Να μην... Χρειάζεται να πηγαίνει και ο Έλληνας. Να μην χαθούμε. Και να, ναι, και να προσεύχεται στον Άι Γιώργη. Ή στην εκκλησιά ή στον Παλουκλή. Ή στις εκκλησιές μας τις υπόλοιπες που είναι από τη μια ως ακόμη την πιο βόρεια πλευρά της Κωνσταντινούπολης. Σε αυτό θα πρέπει να κρατήσουμε μια ευέλικτη πολιτική. Που να λέει ναι, πηγαίνω αυθημερών. Δεν διανυκταρεύω καν στην Κωνσταντινούπολη, εκκλησιάζομαι στο... βλέπω τον Πατριάρχη μας, δίνω ζωντάνια στο φανάρι, αλλά παίρνω και το σάντουιτς μαζί μου, γιατί δεν θέλω να τους πληρώσω ούτε και το φαΐ. Ναι, ο Πατριάρχης μας χρειάζεται. Εγώ, γνωρίζετε εσείς ότι πριν από πολλά χρόνια ο Πατριάρχης με τίμησε με το ανώτατο φύκιο του Άρχοντος Εγρήκου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Για τους ακροατές, μετά την πτώση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, τα οφήκια τα δίνει ο Πατριάρχης. Είναι κάτι σαν ανάλογα αυτά που δίνουν στη Δύση, του Λόρδου, του Βαρόνου κτλ. Τα απονέμει ο Πατριάρχης. Ανάλογα με την προσφορά και την ειδικότητα του καθενός. Έκδικο σημαίνει εκδίκηση εκ των δικαίων. Εκεί πρέπει να πηγαίνουμε. Το Πατριαρχείο μας χρειάζεται. Μάλιστα. Απλά δεν θέλω εκείνες τις ορδές να βλέπω στην πόλη, τις δικές μας τις ορδές, όπου ξαμολιόμασταν μετά την επίσκεψή μας στο Πατριαρχείο 5-10 λεπτά, να ψωνίσουμε στο Καπαλίτσα Σι τις μαϊμούδες και στα υπόλοιπα μαγαζιά της Κωνσταντινούπολης. Ναι, αυτό πρέπει να σταματήσει, ναι, αυτό πρέπει να εκλείψει. Αλλά το αν θα πηγαίνουμε στην πόλη, στην Κωνσταντινούπολη και στο Πατριαρχείο είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να κάτσουμε να το συζητήσουμε και να το εκτιμήσουμε όλοι μαζί. Βέβαια, καλά κάνει ο Ζορπίδης σαν μια πρώτη κίνηση και ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Ναι, ναι. Είναι μια πολύ καλή κίνηση, γιατί τον Τούρκο τον ενδιαφέρει ο Παράς. Ο Παράς. Ναι, χωρίς τον Παρά, ας πούμε, τα πράγματα δεν πάνε καλά. Σωστό. Είναι μια σωστή κίνηση, αλλά θα πρέπει να, χρονικά να δούμε πώς παίζουμε το, σε βάθος χρόνου να δούμε πώς παίζουμε το παιχνίδι τους. Τι θέλουν αυτοί, αυτοί θέλουν και το Οικουμενικό Πατριαρχείο να εξαφανιστεί από εκεί. Ναι, θέλω να διώξουν και το Πατριαρχείο. Ο Πατριάρχης της Μόσχας καραδοκεί, γιατί είναι το δεύτερο πρεσβυγενές Πατριαρχείο. Και παρόλες τις δηλώσεις τους, είδατε, δεν ήταν και ιδιαίτερα σφοδρές. Απλές καταδικαστικές του Πατριάρχη της Μόσχας και ο ομόδοξος Πούτιν με το... Ξανθό γένος μας είπε λίγο πολύ και καλά κάνανε, διότι οι Ρώσοι δεν θα πληρώνουν εισιτήριο. Ναι, και είναι δικό τους θέμα, λέει. Δικό τους θέμα είναι εσωτερικό, λέει, της Τουρκίας. Πραγματικά είναι ζήτημα δικό τους θέμα κυριαρχίας, αλλά και εμάς δικό μας θέμα είναι να κλείσουμε όλα τα τζαμιά. Η Υπουργός Παιδείας μόλις πριν λίγες μέρες έδωσε άδεια να επαναλειτουργήσει ένα τζαμί στη Ρόδο και ένα τζαμί στην Αθήνα. Και Αθήνα, βέβαια, φυσικά. Έτσι. Αλλά θα πρέπει να κάτσουμε να δούμε πολλά πράγματα για την συντήρηση και τη διατήρηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην... Βλέπετε, ο Πατριάρχης μας είναι πνιγμένος. Τόλμησε πριν την έκδοση του ψηφίσματος του διατάγματος του Ερντογάν να μιλήσει και είναι έτοιμη η Γκριζιλίκη να τον φάνε. Και πολλοί ανόητοι εδώ σχολιάζουν ήρωες του Facebook που είναι ο Πατριάρχης, γιατί δεν μιλά, τι να μιλήσει. Πατριάρχης από τη συνθήκη της Λοζάνης, αν δεν το ξέρουν όσοι το γράφουν εξ αγνίας, χωρεμένοι να είναι, είναι υποχρεωτικά Τούρκος πολίτης. Ακριβώς. Ο οποίος πρέπει να έχει υπηρετήσει και στο στρατό. Έτσι. Να έχει πάει για να εκλεγεί Πατριάρχης. Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι. Και το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο δεν αναγνωρίζεται ως ίδρυμα ή οικουμενικότητα. Το θεωρούν ένας απλό σύλλογο του τουρκικού κράτους. Όταν εγώ αμφισβήτησα μαζί με τον Στέφανο τον Δανημανίδη, τον Στάθη τον Ταξίδη, τον Κανελάκη τον δημοσιογράφο, τον οπερατέρ του κτλ. Αυτά τα πράγματα φυλακή μέσα. Τι μέσα? Στο Μπουντρούμι. Μπουντρούμι. Σας βάλανε? Βέβαια. Πού, στην Κωνσταντινούπολη? Βέβαια. Κατευθείαν.
Και τι έγινε? Τι να μιλήσει ο Πατριάρχης. Ολόκληρο διπλωματικό επεισόδιο θα τα πούμε άλλη φορά. Άλλη φορά. Πώς μας έβγαλαν και πώς φύγαν και γιατί φύγαν και σκεφτόταν και εκείνος που πέρασε τα πάντινα ήταν ο Στέφανος ο Τανιμανίδης μαζί με τον Στάθη τον Ταξίδη και τον Κανελάκη του Μέγκα τότε μαζί με τον οπερατέρ του. Το δημοσιογράφος του Κανελάκη. Mm-hmm. Ήταν εκεί. Ήταν εκεί στο... Σε προσκύνημα στον Πόντο. Σαν δημοσιογράφος. Κάλυπτε δηλαδή την τέτοια, μάλιστα. Άκου να ναι, δεις. Κάλυπτε και μάλιστα τι καλύπταμε. Τις εκκλησιές μας που γίνανε τζαμιά ή στάβλη στον Πόντο. Και υπάρχει, αν μιλήσει ο Πατριάρχης, υπάρχει το έγκλημα για το οποίο είχαμε κατηγορηθεί όλοι τότε, της διασάλευσης και της απόπειρας διχοτόμησης ή διασάλευσης της τουρκικής δημοκρατίας. Εσχάτη προδοσία ως αδίκημα, ποινή μία ο θάνατος. Άκουνα, δεν μιλήσει... να μιλήσει ο Πατριάρχης, δεν βλέπουν τι γίνεται. Μιλάει ο Πατριάρχης για το Αρχιεπισκόπο Αμερικής. Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής υπάγεται στο Πατριαρχείο. Ναι, είναι... ο Ελπιδοφόρος. Ο Ελπιδοφόρος ναι. Είναι δεσπότης του Πατριαρχείου. Ήταν και μαζί με τον Πατριάρχη επί χρόνια το συγκεκριμένο. Βέβαια. Και είχε τον τίτλο του Σχολάρχη της Χάλκης. Βέβαια. Και ήταν ο δεσπότης Προύσης. Και είναι και πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός ο Ελπιδοφόρος. Αλλά... Μορφωμένος. Είναι μορφή ο Ελπιδοφόρος. Βέβαια. Με τον Ελπιδοφόρο κάναμε πολλούς αγώνες, ξέρετε ότι πολλές φορές αγοράσαμε από Τούρκους ιδιώτες εκκλησιές στην Καπαδοκία γύρω από την Προύσα στο βάθος εκεί που τους είχαν κάνει στάβλους, για να τις σώσουμε και οι οποίοι ήταν στάβλοι, ποιμνιοστάσια. Άκου να δεις. Και προσπαθούσαμε να τις ανακατασκευάσουμε. Περίμενε, αυτές τις εκκλησίες τις οποίες οι Τούρκοι τις κάνανε ποιμνιοστάσια στον Πόντο είχαν φάει και τις εικόνες και λοιπά, τα είχαν διαλύσει όλα μέσα, έτσι, ναι. Τα πάντα. Πάτε στην ημέρα. Στην Επτάκομη Σάντα, να δείτε πώς είναι τα μοναστήρια μας. Τα έχουμε φωτογραφίσει όλα. Πήγαμε μέσα και ήταν γεμάτα κοπριά. Στάβλος ήταν το μοναστήρι. Πω. Η εκκλησιά. Τώρα για αυτόν τον λόγο μιλάμε. Για αυτή την Τουρκιά μιλάμε. Με ποιά είναι το σοβινιστικό μου, δεν μπορώ να μην το πω. Ο παππούς μου, ο Μακαρίτης, ο Πόντιος, πήγε από εκεί και έλεγε: έχεις Τούρκο φίλο, πουλί μου, κράτα και ένα ξύλο. Ναι. Κάτι θα ήξερε. Τα έχει υποστεί. Εγώ το Κόκκινο Ποτάμι είδα μόνο δύο επεισόδια. Γιατί? Δεν μπορούσα να δω τα άλλα. Λόγω? Γιατί όλα αυτά που έδειχνε το Κόκκινο Ποτάμι, εγώ τα έχω ακούσει ζωντανά από τη γιαγιά μου, τη Μακαρίτησα, η οποία πέθανε σε ηλικία 90 ετών. Μας τα είχε πει, τα ξέραμε απ' έξω. Έβλεπα τη γιαγιά μου και τον παππού μου. Δεν μπορούσα, δεν είχα το κουράγιο να τα ξαναδώ. Μιας και είχα διαβάσει το βιβλίο του στρατηγού του Τσιρκινίδη, διότι αυτού είναι το Κόκκινο Ποτάμι. Ναι. Αυτός το έχει γράψει, ο Τσιρκινίδης. Αποδόθηκε σωστά το κόκκινο στη τηλεόραση. Αποδόθηκε σωστά. Σε μεγάλο βαθμό αποδόθηκε σωστά. Μάλιστα. Ναι, σε μεγάλο βαθμό. Κάθε βιβλίο όταν γίνεται κινηματογράφος ή έχει τηλεόραση. Παραλλαγές. Έχει κάποιες παραλλαγές οι οποίες όμως αποδόθηκαν ολόσωστα. Ναι. Στο Κόκκινο Ποτάμι. Μπορώ να σας πω ότι και πιο άγριες σκηνές έχουμε ακούσει από αυτές που είδατε στο Κόκκινο Ποτάμι από τους παππούδες μας. Και έρχεται σήμερα ποιος, ο Ερντογάν ποιος, ένας μικρός άνθρωπος, στον οποίο εύχομαι και είμαι σίγουρος ότι θα έχει την τύχη του Σαντάμ Χουσέιν ή του Καντάφη. Λες. Στο τέλος. Να κάνει τι την Αγία Σοφιά μοναστήρι. Την Αγία Σοφιά να την κάνει μοναστήρι. Οι άνθρωποι είναι βάρβαροι. Κανείς δεν αμφισβήτησε ότι είναι δικιά τους υπό την έννοια αν βρίσκεται στο έδαφος τους η Αγία Σοφιά. Ναι. Ότι είναι ζήτημα κυριαρχίας. Ναι, μπορώ ότι θέλουν να κάνουν, να σας πω και τι άλλο μπορούν να κάνουν και να την κρεμίσουν μπορούν. Βέβαια. Μπορούν, ναι. Το μόνο που έμεινε στην Αγία Σοφιά είναι να την κρεμίσουν. Μόνο αυτό έχει μείνει. Γιατί ως μνημείο, ο σύμβολο του χριστιανισμού, το κρέμισαν με αυτά που κάνανε. Βεβαίως μπορείτε να τα κάνετε αυτά. Και βεβαίως μπορείτε να πάρετε να το κονιορτοποιήσετε και να κτίσετε τη θέση του τζαμί. Λοιπόν, δεν μπορεί κανένας να το αμφισβητήσει αυτό, ότι είναι στο έδαφος σας και μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Αλλά έως εδώ, σε τι διαφέρεται από τους φανατικούς Ισλαμιστές, τους Μουζαχεντίν, που κατέστρεψαν μέσα στο Πακιστάν και στο Αφγανιστάν και
τα αρχαία μνημεία των πόλεων. Ναι. Ναούς που τους εκθεμελίωσαν. Σε τι διαφέρουν από αυτούς? Τίποτα. Σε τι διαφέρουν από τον ISIS? Σε τι διαφέρουν από τους τρομοκράτες? Αυτοί οι φανατικοί φονταμενταλιστές Ισλαμιστές. Ναι. Τα ίδια κάνανε. Ναι, ναι. Μέσα του αυτός λοιπόν ο Σουλτανάκος, mm-hmm, αυτό κρύβει, έναν φονταμενταλιστή Ισλαμιστή που παίρνει την Τουρκία από το δρόμο το δυτικό και τον οδηγεί στα βάθη, στα βάθη του Ισλάμ. Αυτά τώρα, τι, ό,τι είναι και άλλο να πούμε για τους Τούρκους είναι λίγο. Ναι. Εκείνο όμως που έχω να σας πω, δείτε και το χαρακτήρα αυτού του κράτους. Με το που είδανε σταθερή και αταλάντευτη την ελληνική θέση ότι θα χτυπήσουμε, ότι ο στόλος ακροβολήθηκε και τα μοιράζ μας φόρτωσαν τους έξω σετ, mm-hmm, τους έφυγε η μαγιά. Γιατί ο Τούρκος ξέρει να χτυπά σε ανυπεράσπιστα. Να χτυπά στην Κύπρο το 1974 που δεν είχε φύγει η ελληνική ταξιαρχία. Να χτυπά στη Συρία σε άτακτα στρατεύματα. Και να χτυπά στη Λιβύη το ίδιο. Όταν όμως να χτυπήσει σε οργανωμένο στρατό, σε οργανωμένο κράτος, στην Αρμενία επί παραδείγματι που πήγε να κουνηθεί εκεί και τον πήραν οι Αρμένιδες με τα όπλα, παπ κάνει πίσω. Βγήκε ο στόλος, είδε ότι τα πλήγματα που θα υποστεί θα είναι πολλαπλά σε αυτόν που θα επιφέρει και τραβήχτηκε. Τώρα, προχτές. Ναι, αυτό λέω. Ναι, γιατί... Γι' αυτό θέλει από εμάς αταλάντευτη. Πάνε να το περάσουν ότι η Μέρκελ το έκανε αυτό. Δεν υπάρχει. Ναι, καλά. Και όταν έγινε το... Με τον Ανδρέα το βυθίσατε το χώρα... Πάλι πίσω έκανε. Ναι, αλλά εδώ πρέπει να επισημάνω κάτι ακόμη. Αυτός έχει βάλει φυλακή όλους τους πρωτοκλασσάτους που είχε στο ναυτικό και στην αεροπορία και τώρα οι λοχαγοί είναι. Και οι ναύτες αυτοί που κάνουν κουμάντο. Δεν έχουν ιδέα. Και Πακιστανοί στα αεροπλάνα. Και Πακιστανοί στα αεροπλάνα, ακριβώς. Ναι, και ατζαμίδες. Ας έρθουν αυτοί όλοι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ξέρουν τι θα γίνει. Ναι, ναι. Αν υπάρχει χτύπημα. Βέβαια. Ξέρουν και ξέρει και ο Ερντογάν ότι αν χτυπήσει και πάθει αυτά που. Ήτα. Που μέλετε να πάθει, Ήτα. Θα τον κρεμάσουν στο κεντρικό τζαμί. Ναι, γιατί βγήκαν οι δικοί μας κάτω, μόλις βγήκαν οι δικές μας οι φρεγάτες και όλα τα πολεμικά, κατευθείαν γυρίσαν και φύγαν τα 12. Σου λέει βρώμα η δουλειά λοιπόν, εδώ, δεν υπάρχει. Δεν τολμάει. Δεν τολμάει. Απλά θέλει μια αταλάντευτη γραμμή. Ναι. Έτσι είναι, θρασίδηλος ο Τούρκος. Μάλιστα. Είναι θρασίδηλος. Ήθελα να πω ότι ήταν πολύ ωραία η ανάλυση που κάνατε, κύριε Αποστολίδη. Άλλωστε, σας τα έχει πει όλα η γιαγιά σας και γνωρίζετε καλύτερα τι έχει γίνει εκεί επάνω. Και νομίζω ότι αυτά που οι αφηγήσεις της γιαγιάς είναι σαν να έχεις δει 150.000 έργα ή τέλος πάντων να έχεις διαβάσει 150.000 βιβλία. Φυσιολογικά, έτσι, ναι. Έχω επισκεφτεί χωριά κρυπτοχριστιανών στον Πόντο. Δεν λέω ονόματα για να μην στοχοποιήσω. Όπου οι ίδιοι οι χοντζάδες, ναι, με κατέβαζαν σε 20-30 μέτρα υπόγειο, αμπρί, κουί, όπως θέλετε πέστε το, όπου μου δείχναν και με έλεγαν «Μυριά Μάνα Μαρία, η Παναγία η Σουμελά», και άναβαν καντήλια και κεριά. Κάτω. Και μιλούσαν ποντιακά και μιλάν ποντιακά από 2 χρονών παιδιά μέχρι 102 οι γέροντες. Κάτω στη γη. Ναι. 30... Κάτω από τα σπίτια τους, ναι, 20 μέτρα κατέβηκα... 50 σκαλιά και έκυγε το καντήλι της Παναγίας. Σόπα. Υπάρχουν χιλιάδες κρυπτοχριστιανοί στον Πόντο. Και μια γιαγιά ήταν μικρή τότε, το 22 και το 20 και από τότε που άρχισε αυτή η φοβερή σφαγή, η γενοκτονία του πολιτισμού, η οποία γύρισε και μου είπε, θα σας το πω μισοποντιακά για να το καταλάβει ο κόσμος, μου είπε, «Έπουλη μου», λέει, «εγώ μπερδεύτηκα, εσείς είστε από εμάς ή εμείς είμαι από εσάς». Καταλάβατε. τι γίνεται. Την ίδια γλώσσα μιλάμε. Ναι, ναι. Παναγιά προσκυνάμε. Εσείς είστε από εμάς ή εμείς είμαστε από εσάς. Άκου να δεις. Μου είπε, ναι. Άκου να δεις. Μια γιαγιούλα εκεί. Φοβερά πράγματα. Mm-hmm. Τώρα μετά από αυτή την ανάλυση, τι να σε ρωτήσω για τον ΠΑΟΚ τώρα, δεν υπάρχει, άστο. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει μαζί και με την ΑΕΚ, διότι έχουν αυτό το φοβερό κάπα, ό,τι και να μας χωρίζει στο αθλητικό, έτσι.
έχουν αυτό το κάπα από πίσω. Κωνσταντινουπολιτών. Κωνσταντινουπολιτών, Κωνσταντινουπόλεως. Ναι, ναι. Έτσι, έχουν αυτό το φοβερό κάπα. Μάλιστα. Και ας παραμερίσουμε τώρα τις βλακίες για το ποιος θα παίρνει τα κύπελα και τα χάρτινα και τα σημαίνια και τα χρυσά και ας κοιτάξουμε ότι μας ενώνει από πίσω το Κωνσταντινουπόλεως. Μάλιστα. Το Κωνσταντινουπολιτών. Είναι μεγάλη και βαριά κληρονομιά και πρέπει να την τιμήσουμε και εμείς σαν φίλαθλοι, αλλά και οι πρόεδροι και οι ιδιοκτήτες των ομάδων. Και να έρθει ο Σαββίδης στη Θεσσαλονίκη για να λυθούν τα προβλήματα του ΠΑΟΚ, νομίζω. Εντάξει, θα έρθει. Πρέπει να ασχοληθεί λίγο παραπάνω. Ναι, είναι λίγο. Τώρα, 6 μήνες τώρα μακριά, ένα αφεντικό όταν λείπει από μια εταιρεία, δεν πρόκειται να πάει ποτέ καλά η εταιρεία, έτσι είναι, φυσιολογικά. Τώρα σκέψου να λείψα το ράδιο σου από την τηλεόραση σου, εσύ, από την εφημερίδα σου. Άμα θα φύγω. Εντάξει, έχω. Εγώ έχω, δεν είμαι αντικατάστατος. Ο Σαββίδης όμως είναι αντικατάστατος. Όχι, όχι. Θα βουλιάξουν. Δε, απλά δεν θα υπάρχει. Ευχαριστώ πάρα εντάξει. πολύ τον κύριο Μπάμπη Αποστολίδη για την κουβέντα που κάναμε. Να είστε καλά. Παιδιά, να είστε καλά και ευτυχώς που υπάρχει να τον ευλογάει ο Θεός τον Ερντογάν. Καλύτερο σύμμαχο τη Ελλάδα και καλύτερο υπουργό εξωτερικών τη Ελλάδα από τον Ερντογάν δεν έχει υπάρξει. Κατάφερε μέσα σε αυτά τα χρόνια, ας πούμε, να έχουμε αυτήν τη διεθνή υποστήριξη και να επιφέρει τόσα πλήγματα στην Τουρκία όσα δεν μπόρεσε κανένα άλλο. Να τον έχει ο Θεός καλά. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αποστολίδη. Να είστε καλά. Χαίρετε. Γεια σας.